σταμάτησα τα χώματα και τα ένιωσα κάτω από τα γυμνά πόδια. Το δροσερό τους άγγιγμα άλλαξε τον χτύπο της καρδιάς και στράφηκα προς τα κάτω και προς τα μέσα. Ό,τι κι αν γινόταν, δεν ήταν όπως πριν. Ο φλοιός μου ήπιε και μεταμορφώθηκε. Οι ρίζες θέργυψαν. Τα κλαδιά απλώθηκαν και το φύλωμα έφτασε ως τον ήλιο. Η επιλογή μου να βλαστήσω εδώ έγινε αυτονόητη. Γεύτηκα την πορεία μου με όλες μου τις αισθήσεις και τα άκουσα. Άκουσα τα χώματα που μιλάνε. Σήμερα πρόκειται να ταξιδέψεις μεταμορφωτικά μέσα από τις 8 κατευθύνσεις της ελληνικής γης. Αυτό το αρχιτυπικό ταξίδι λέγεται «Τα χώματα που μιλάνε» και γίνεται με τη φροντίδα της αγαθότητας. Βρες ένα μέρος που δεν θα σε ενοχλήσει κανείς για την επόμενη ώρα. Ξάπλωσε χαλαρά, έχοντας έναν άνετο ρουχισμό και κατάλληλο σκέπασμα κοντά σου, αν χρειαστεί. Μπορείς να πάρεις δίπλα σου, αν θέλεις, χαρτί και στυλό. Πιστεύσου. Αφέσου. Άκου. Τα χώματα που μιλάνε. Βορειοδυτική κατεύθυνση. Ήπειρος. Στη βορειοδυτική γωνιά της ελληνικής γης ξαπλώνεις απαλά το σώμα σου πάνω στα χώματα τα ποτισμένα με θρεπτικούς ρυθμούς σε αυτόν τον τόπο των ορεινών όγκων. Η γη που σε παίρνει στα χέρια της και σε ξυπνάει στο ιερό είναι. Λες, αγαπημένη αγαθότητα, αιώνια, σε γη και ουρανό. Με μια βαθιά, χαλαρή ανάσα, υποδέχεσαι μέσα σου τα επιβλητικά και θεραπευτικά βουνά της βορειοδυτικής κατεύθυνσης, τα τζουμέρκα. Νιώθεις το σώμα σου να επιθυμεί να τα εξερευνήσει. Προχωράς στο δύσβατο μονοπάτι που αντικρίζεις μπροστά σου και θα σε φέρει μέσα στο κέντρο του βουνού. Πατάς με σταθερό βήμα, πατώντας πέτρες, βράχια, υγρά και τρινοπά φύλλα που έχουν καλύψει το έδαφος και ανηφορίζεις βήμα-βήμα προς τον ιερό τόπο όπου θα συναντήσεις τους φύλακες του βουνού. Η διαδρομή μπροστά σου ξεδιπλώνεται σαν ιερό φίδι και όσο ανεβαίνεις νιώθεις τα πόδια σου να γίνονται ένα με τις ρίζες των δέντρων που σε περιβάλλουν δεξιά και αριστερά. Φτάνεις σε ένα ξέφωτο σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα και συναντάς τις δρακολίμνες. Τις παρατηρείς μικρές και μεγάλες λίμνες που το όνομά τους σου αποκαλύπτει τους αρχαίγονους κατοίκους τους. Αρχιετυπικά πλάσματα με χίλια πρόσωπα, πονηρά ή αθώα, ανάλογα με τον επισκέπτη τους, γιγάντια τις περισσότερες φορές, μυστηριακά αλλά ακίνδυνα, που παρουσιάζονται σε κάθε ανθρώπινο νου που
που φτάνει μέχρι σε αυτό το σημείο, με μια πληθώρα μορφών. Παρατηρείς τις λίμνες. Η πρώτη, η τύμφη, έχει σχήμα σαν μισοφέγγαρο. Εδώ κατοικεί, λέει ο μύθος, ο δράκος της σκιάς. Στέκεσαι για λίγο στις όχθες της, προσκαλώντας το μυθικό πλάσμα του κάτω κόσμου να ανέβει στην επιφάνεια, για να σου ανασύρει όποιο πληγωμένο κομμάτι είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί τώρα. Πάρε μια βαθιά ανάσα και δες από τα έγκατα της λίμνης να αναδύεται ένας γιγάντιος όγκος, να φτάνει μέχρι την επιφάνεια, δημιουργώντας δίνες και ρουφίχτρες. Μέσα από την επιβλητική του παρουσία νιώθεις την προστασία που σου προσφέρει η λίμνη, το βουνό, η ιερή βορειοδυτική κατεύθυνση. Είσαι εδώ. Βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο της σκιάς σου. Αυτό κάνεις. Παρατηρείς τη σκιά. Τι είναι, από τι είναι φτιαγμένη. Αγαπημένη αγαθότητα. Αισθάνεσαι την ιερή γη του βουνού να σε υποστηρίζει κάτω από τα πόδια σου και κρατώντας τα μάτια κλειστά, ακούς τη βαθιά φωνή μέσα σου να σου απευθύνει το μήνυμα της σκιάς. Δώσε χρόνο και προσοχή σε ό,τι σου μεταφέρει. Επιθυμείς να δεις όλη την αλήθεια της εκδοχής που θα θεραπευτεί τώρα και δηλώνεις: αποκτώ επίγνωση, βλέπω τη σκιά να αναδύεται και το εννοώ. Τίποτα δεν είναι. Η σκιά δεν είναι το είναι. Παρατήρησε ότι έρχεται στην επιφάνεια. Μην το κρίνεις. Τώρα το βλέπω, το πώς με επηρεάζει. Δες πώς σε επηρεάζει. Τώρα το βλέπω, πώς επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω μου. Δες το πώς επηρεάζει τους άλλους γύρω σου. Ατελείωτο, πράσινο, κίτρινο και καφέ χρώμα των ψηλών βουνών. Βαθύ μπλε της λίμνης. Για κάθε χαρακτηριστικό του εαυτού σου που αναδύεται τώρα, αναρωτήσου: ποιο είναι το δώρο σου για μένα? Βλέπεις να στρέφεται εναντίον άλλου ατόμου, βούτυξε με στην κατανόηση. Βούτα στα βαθιά, στα μπλε νερά της λίμνης και αναδύσου από αυτή τη σκιά, αφού συνδέθηκες με το πεδίο της καρδιάς. Ευχαρίστησε τη βορειοδυτική γη και κάνε ένα βήμα μπροστά. Βόρεια κατεύθυνση. Ετοιμάζεσαι να πραγματοποιήσεις ένα οδηπορικό στη βόρεια κατεύθυνση και να βαδίσεις με θάρρος την νοητή πορεία προς τον κάτω κόσμο, για να ανακαλύψεις τα σκοτεινά απομεινάρια που βρίσκονται θαμμένα στο παρελθόν και εκδηλώνονται σε έδαφος τραχή, κατηφορικό και βραχώδες στο παρόν. Νιώθεις το ψυχρό αεράκι του βορρά να σε διαπερνά και τα πέλματα των ποδιών να έρχονται σε επαφή με το δύσκολο έδαφος. Το τοπίο είναι γεμάτο άγριους θάμνους, με τη μυρωδιά του θυμαριού να φτάνει στα ρουθούνια σου. Κανένα άλλο δέντρο ή φυτό δεν φαίνεται ολόγυρα, και εσύ ακολουθείς την κατηφορική πορεία που γίνεται σταδιακά όλο και πιο απότομη. Σε κάνει να παρατηρείς τους σχηματισμούς γύρω σου
επιτρέποντάς σου να εισπράξεις οτιδήποτε αναδύεται μέσα σου τώρα. Οποιαδήποτε εικόνα ή αίσθημα. Σε τι μπορεί να σε ευεργετήσει η βόρεια κατεύθυνση? Στο τέρμα της καθοδικής πορείας, στο μονοπάτι που ακολουθείς, βλέπεις μια βραχώδη είσοδο, ένα στενό και χαμηλό πέρασμα καλυμμένο με θάμνους και αγκάθια, που έχει μείνει εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια. Αποφασίζεις να ανοίξεις δρόμο με τα χέρια σου, με προσοχή. Μπες μέσα. Προχωράς. Σύντομα βρίσκεσαι σε μια κοιλότητα, μια τεράστια κεντρική αίθουσα με ψηλή οροφή, σκαμμένη δεξιά-αριστερά, πάνω και κάτω. Βλέπεις παντού ολόγυρα σκουριασμένα εργαλεία και αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις φτάσει σε ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο. Τραβά την προσοχή σου ένα εργαλείο. Μια λαξευμένη πέτρα που έχει πάρει μυτερό σχήμα. Πάρ' την στα χέρια σου. Αυτή θα σε καθοδηγήσει στην αναζήτηση του ορυκτού σου πλούτου. Συνδέεσαι μαζί της, καθώς αυτή σου αποκαλύπτει ποια είναι τα υλικά που μπορείς να φέρεις στην επιφάνεια σήμερα, τώρα. Κοιτάς, βλέπεις δίπλα σου να ανάβει μια ιερή φωτιά, η φλόγα του μετασχηματισμού που θα σε βοηθήσει να επεξεργαστείς τον πλούτο σου. Κρατώντας τους ώμους χαλαρούς και σταθερούς, τις ομοπλάτες χαμηλά και προς τα κάτω, σηκώνεις το χέρι με άνεση, σηκώνεις την πέτρα και ξεκινάς να σκάβεις. Βλέπεις τον φαινομενικά σκληρό και άκαμπτο βράχο να υποχωρεί εύκολα με μόνη την κίνησή σου, που γίνεται άκοπα και αβίαστα. Αυτή είναι η πρόθεσή σου, να ανοίξεις δρόμο. Αρχίζεις να σχηματίζεις στοές, ράμπες και πηγάδια για να πλησιάσεις το προσωπικό σου κοίτασμα στον πλούτο σου. Με επιμονή μπορείς να φέρεις στην επιφάνεια όλα τα πολύτιμα υλικά σου, θαμμένα χρόνια κάτω από διανοητική φασαρία. Καθώς τα χέρια σου κινούνται, σκάβουν και καθαρίζουν το χώμα, βλέπεις μπροστά σου να αναδύονται εικόνες και ιστορίες από τις προσωπικές σου στιγμές. Ποιοι είναι οι μεγάλοι σταθμοί στην πορεία σου? Δώσε χρόνο και επίτρεψε να αναδυθούν οι εικόνες, οι ήχοι και οι ιστορίες σου σιγά σιγά, καθώς βυθίζεις τα χέρια σου μέσα στη γη. Σταδιακά ανακαλύπτεις τα πολύτιμα μέταλλα. Με τη βοήθεια της φωτιάς που καίει δίπλα σου, τα φέρνεις στο μετασχηματισμό για να τα καθαρίσεις. Πάρε στα χέρια σου ένα κομμάτι γης που περιέχει πολύτιμα υλικά. Πάρε αυτή την εικόνα, αυτή την εμπειρία που αναδύθηκε, και βάλ την πάνω στη φωτιά. Τι βλέπεις να συμβαίνει? Όταν αφαιρείς τις περιττές ουσίες, το μέταλλο λάμπει δυνατά και έχει όψη ελκυστική. Αγαπημένη αγαθότητα, βλέπω τη λεκιασμένη εμπειρία να μεταμορφώνεται σε πολύτιμο μέταλλο εδώ και τώρα. Πιάνω με τα χέρια μου μία προς μία τις εικόνες που αναδύονται και τις φέρνω στη φλόγα του μετασχηματισμού. Σαν να πολυκέρισε αυτή η λάσπη, η εσωτερική σου γνώση διευρύνεται. Τα άμορφα κομμάτια, οι εικόνες που σου έρχονται, καθαρίζονται και πλάθονται ξανά με τη βοήθεια της φωτιάς. Έρχονται στην πραγματική τους φύση ως πολύτιμα μέταλλα
για το καλό. Δεν τους χρειάζεται αυτή η λάσπη. Ακουμπάς προσεκτικά δίπλα σου κάθε πολύτιμο υλικό που έχει μετασχηματιστεί. Κάθε κομμάτι χρυσού ή διαμαντιού ή οτιδήποτε άλλο ήρθε στο φως. Δίπλα σου έχεις τώρα συγκεντρώσει μερικές καθαρές, νέες εμπειρίες, νέες εικόνες που θα πάρεις μαζί σου. Αφήνεις τα υπόλοιπα στην αρχική τους θέση. Παίρνεις στα χέρια τα πολύτιμα ευρήματά σου και οδηγείσαι προς την έξοδο. Κάθε φορά να μένεις λίγο μόνο στον κάθε κόσμο και πίσω να γυρνάς πλουσιότερος. Έλα νοητά σε μια δεκτική κατάσταση που θα σε οδηγήσει στην κοινωνία με τη φύση. Νιώσε να τροφοδοτήσει από τους φυσικούς πόρους της γης του βορρά και να επιστρέφει σε αυτήν όλα τα αχρίαστα υλικά, καθώς αυτή είναι σε θέση να τα ανακυκλώσει. Βορειοανατολική κατεύθυνση. Από τα βόρεια και ανατολικά της ελληνικής γης, από τη Θράκη, ένας ορμητικός άνεμος αρχίζει να φυσάει πάνω από το σώμα σου. Είναι ο βορέας. Έρχεται από έναν τόπο σκληραγωγημένο, παρασύροντας το πέρασμά του όλες τις ενέργειες, μορφές και αναμνήσεις που δεν σε εξυπηρετούν πια. Έρχεται από τη γη των ρωμαλαίων αλόγων, των δυναμικών πολεμιστών, των τροβαδούρων που τραγουδούν τη ζωή και αψηφούν το θάνατο, των ποιητών που ημερεύουν τα άγρια ζώα με το τραγούδι τους. Σε ρωτά, είσαι κάθε στιγμή σε ετοιμότητα να απελευθερωθείς? Φτάνει ταχύτατα σε σένα μαζί με τις προστάτηδες της αύρες και σε ξυπνάει. Σε φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με τη μεταμόρφωση. Με μια βαθιά, χαλαρή ανάσα, υποδέχεσαι το ευεργετικό φύσημα του άνεμου βορέα και νιώθεις να φεύγει από πάνω σου όλη αυτή, όλη η πολύ σου σκόνη. Έπειτα, ο άνεμος βορέας φυσάει πάνω από τον πατέρα του, τον ποταμό Στριμώνα, και τον παρακινεί να ξεπλύνει από μέσα σου όλα τα άχρηστα βάρη. Αυτός ο ποταμός αλλάζει τώρα τη ροή του και την στρέφει στην κορυφή του κεφαλιού σου, για να στείλει τα νερά του από την κορυφή μέχρι τα νύχια, να σε διαπεράσει σε όλα τα ζωτικά σου κέντρα, απομακρύνοντας και στέλνοντας στη μητέρα γη όλα τα κατακάθια. Με μια βαθιά, χαλαρή ανάσα υποδέχεσαι το συμπονετικό ρεύμα του ποταμού Στριμώνα και παραδίδεις στα χέρια του μνήμες και μέρημνες και νιώθεις και βλέπεις. Αγαπημένη αγαθότητα, τώρα ο Στριμώνας ρέει προς την απέραντη γη με τις αμυγδαλιές. Τις ποτίζει, τις θρέφει και τις ανθίζει. Η νύμφη Φιλίδα, η κόρη που μεταμορφώνεται κάθε άνοιξη σε αμυγδαλιά, κόβει άνθη από τα μαλλιά της, κυμηρωδά τα κλαδιά και σου τα προσφέρει σαν βάλσαμο. Νιώθεις το ιερό κέντρο της ύπαρξης να ανοίγει. Τι μπορεί να πάει στραβά? Καθώς η Φιλίδα ακουμπάει τα πολύτιμα δώρα της επάνω στο κέντρο της καρδιάς, η ευγενής κόρη που καλοδέχτηκε όλα τα πρόσωπα της αρετής σε ενθαρρύνει να αφουγκράζεσαι με προσοχή αυτό το κέντρο,
να καρτεράς και να ποθείς το καλύτερο, το φωτεινό σμαραγδί χρώμα, το ιερό κάλος. Βλέπεις με το μάτι της ψυχής να σπάς με τα ίδια σου τα χέρια εκείνα τα ξεραμένα και άχρηστα κλαδιά που καιρό τώρα ήθελες να ξεφορτωθείς. Ρίξτε στον ποταμό φόβο, επίκριση, πόλεμο με τον άλλο, πόλεμο με τον εαυτό, αυτοκατάκριση, θυμό, διστακτικότητα, ανασφάλεια, ένα-ένα τα άχρηστα κλαδιά ρίχνονται στο νερό, πέτατα με τα χέρια σου και βάζεις την πρόθεση να τα αφαιρέσεις από κάθε εκδήλωση της ζωής, από κάθε σκέψη, λέξη ή πράξη. Δες τα. Σπασμένα κλαδιά να χάνονται, να πνίγονται και αφέσου σε μια ελαφριά κίνηση ευχαρίστησης και ευγνωμοσύνης που ξεκινάει τώρα από το σώμα σου, από τη λεκάνη και απλώνεται παντού. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Εισπνέεις την αναζωογόνηση του ποταμού της βορειοανατολικής κατεύθυνσης, της απελευθέρωσης από τα άχρηστα κομμάτια του εαυτού. Σε αυτή τη γη των μεγάλων πολεμιστών που περπάτησες, κάτι από την ιερή τους μάχη απομένει μέσα σου. Αναζητάς την ομορφιά του γενναίου μέσα από μια ζωή με τιμή και ακεραιότητα, με αδιάκοπη αφοσίωση σε αυτό που είναι μεγαλοπρεπές και απλό ταυτόχρονα. Όχι σωστό με κάποιον κώδικα ηθικής, αυτό που σέβεται και που δεν βλάπτει. Βλέπεις τον κόσμο χωρίς πέπλα που καλύπτουν την αλήθεια και το κάνεις χωρίς να κοιτάζεις προς τα κάτω εκείνους που δεν βλέπουν με τα ίδια μάτια. Ζητάς θαραλέα τη συμπαράσταση των ιερών προγόνων, όσων ενστικτοδός διάλεξαν το κατάλληλο και το επέλεξαν. Ο κώδικας είναι ριζωμένος στο πνεύμα, δεν είναι προνόμιο κανενός. Ο κώδικας είναι το πνεύμα, η αγαπημένη αγαθότητα. Φώναξέ την, μίλησέ της. Αγαπημένη αγαθότητα, σου λέει, οι πολύ καλοί πολεμιστές έχουν τη δική τους ενάρετη συνείδησή μου ως καθαρό νόμο. Ανατολική κατεύθυνση. Σιγά σιγά αποκτάς και πάλι συνείδηση της ξαπλωτής σου θέσης. Όμως διατηρείς μέσα σου τη σωματική κατάσταση της πτήσης. Παρατηρείς συνεχώς το σώμα σου και με τη βοήθεια της αναπνοής διατηρείς την αίσθηση της ελαφρότητας και της ξεγνιασιάς που απαιτείται για να πετάξεις. Μετατρέπεσαι σε έναν ερωδιό. Γίνεσαι ερωδιός στη Λέσβο, στο νησί των ιερών πουλιών. Έφτασες επιτέλους εδώ, μετά από μέρες και ώρες πτήσης πάνω από όλη τη γη. Αποδήμησες, έφυγες και ξαναγύρισες εδώ, στα θερμότερα νερά της ανατολικής κατεύθυνσης, της ανατολικής ελληνικής γης. Ξεκίνησες από μακριά και ήρθες πετώντας,
στο φυσικό πάρκο της Λέσβου. Όλη η επικράτεια αυτού του νησιού από άκρη σ' άκρη αποτελεί ένα θαυμαστό γεωλογικό τοπίο, μια μικρογραφία της μητέρας γης. Νιώθεις τον αέρα ανάμεσα στα φτερά σου, τις ακτίνες του ήλιου να χτυπούν το πρόσωπό σου και εποπτεύεις όλα τα σημεία του νησιού από ψηλά, ένα προς ένα. Ό,τι κάνει αυτή την ανατολική γωνιά της γης μοναδική είναι η μεγάλη ποικιλία τοπίων για να διαλέξεις τον προορισμό σου. Νιώσε την κοιλιακή σου χώρα να ανοίγει σαν βεντάλια. Το μακρύ λαιμό σου να επεκτείνεται μπροστά και τον κόκκιγά σου, το ιερό οστό της σπονδυλικής στήλης, να μακραίνει προς τα κάτω. Κρατώντας τα φυσικά σου μάτια κλειστά, ανοίγεις τα εσωτερικά σου μάτια και μεταφέρεσαι πάνω από ένα επιβλητικό τοπίο, σε ένα πυκνό πέτρινο δάσος. Ξεχωρίζεις μεγάλα και μικρότερα βράχια, που όσο κατεβαίνεις προς τα κάτω παρατηρείς πως είναι παρατεταγμένα κοντά-κοντά, σαν δέντρα. Είναι δέντρα. Το μέρος είναι ήσυχο και ακίνητο μέσα στους αιώνες. Είναι το απολιθωμένο δάσος που σε προσκαλεί να καθίσεις και να ανοίξεις το κέντρο της καρδιάς για να μπορέσει να σου προσφέρει συνείδηση για ένα ακόμη κομμάτι του εαυτού. Στο φως της ημέρας κοιτάς και αφήνεσαι. Τι βλέπεις? Εντυπωσιακές ρίζες και όρθιοι απολιθωμένοι κορμοί με άριστη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους σου αποκαλύπτουν την ιστορία της γης. Κοίταξε με προσοχή και άφησε να αναδυθεί μέσα σου η κίνηση ενός πέτρινου όγκου που κάποτε υπήρξε δέντρο. Ο μεγάλος, ο πολυθωμένος κορμός δέντρου ζωντανεύει τώρα. Περπατά, σε πλησιάζει για να σου μεταφέρει την εικόνα μιας στιγμής της ζωής που θέλει να αναδυθεί. Το απολυθωμένο δέντρο σε πλησιάζει και μέσα από τις γκρίζες φλέβες του αναβλύζει μια εικόνα, μια ανάμνηση. Τώρα. Το απολυθωμένο δέντρο σου δίνει τώρα τη δυνατότητα να ξαναπαίξεις τη σκηνή με διαφορετικό τρόπο. Καθώς ο ήλιος λάμπει σαν προβολέας πάνω από το κεφάλι σου, η απέραντη όψη του δάσους που απλώνεται μπροστά στα μάτια σου σου αποκαλύπτει τη νέα εκδοχή αυτής της ανάμνησης. Το φως του ήλιου και το φως που έρχεται κατευθείαν από την καρδιά της μητέρας δημιουργού όλων όσων υπάρχουν αναγεννά τώρα μέσα σου ένα συμπονετικό, ένα ειρηνικό σενάριο αυτής της εικόνας ή σκηνής που αναδύθηκε μέσα σου. Άνοιξε την καρδιά και συγκεντρώσου στην είσοδο του φωτός. Στέλνεις συνειδητά το θεϊκό φως πάνω σε αυτή τη σκηνή που εξελίσσεται και παρατηρείς τη νέα της έκβαση. Κοίτα πώς θα μπορούσε να ήταν. Πώς είναι τώρα στη συμπονετική της εκδοχή. Αγαπημένη αγαθότητα. Επιστρέφοντας από αυτή την εμπειρία, τα απολυθωμένα δέντρα έχουν γυρίσει στην αρχική τους θέση και εσύ
ξεκινάς και πάλι την πτήση σου στο γαλανό, ηλιόλουστο ουρανό, αφήνοντας τα πίσω με ευγνωμοσύνη. Οι μυστηριακές δυνάμεις της γης σε προσκαλούν στις θηλυκές ποιότητες. Χαριτωμένο άλσος εδώ γύρω, ολομιλιές. Εδώ οι βωμοί καπνίζουν, εδώ νερά, κατάκρια μέσα στα κλόνια που κελαϊδούν. Από τα ρόδα τους ο τόπος ολόσχετος, βαθύ τον ύπνο ρίχνουν τα φύλλα καθώς ιούνται. Μαθαίνεις από τον πόνο, το ξέρει η γη, σε στηρίζει για να τον ξεπερνάς. Δέξου το πως αισθάνεται για σένα, απίθμενη υπομονή και οικειότητα. Έτσι θα βρεις την ειρήνη μέσα σου και θα προχωρήσεις μέσα στην άβη σου της επόμενης κατεύθυνσης. Νοτιοανατολικά. Τώρα βρίσκεσαι στην καρδιά ενός γαλήνιου βραχώδους νησιού που το αγκαλιάζουν τα σκούρα μπλε κύματα της θάλασσας. Το νησί σου αποπνέει την κατανυκτική του άβρα, το λευκό χρώμα στα σπίτια, οι αρχοντικές αυλές, τα σοκάκια, παραλίες, ιερές μονές, το απέραντο τοπίο. Σε κάθε γωνιά έχει μεγάλα και μικρά κοσμήματα για να ανακαλύψεις. Ήρθες εδώ για να ζήσεις την προσωπική σου αποκάλυψη. Κοίτα ψηλά και δες, τοποθετημένο επάνω στο λόφο το ιερό σπήλαιο. Περπατάς προς τα εκεί. Ανεβαίνεις αργά το βραχώδες τοπίο και πλησιάζεις την είσοδο. Μπαίνεις μέσα. Παρατηρείς. Καθώς προχωράς προς τα μέσα, νιώθεις τη μοναδική κατάνοιξη, τη γαλήνη. Πρόκειται για έναν αρχαίγωνο λατρευτικό χώρο, όπου με τη βοήθεια της γέας θα γράψεις τη δική σου αποκάλυψη. Άγγιξε την τριπλή σχισμή στο βράχο. Αγέροχη, στέκεται εκεί, μια γριά κουκουβάγια, μια γκρίζα γλάφκα με βαθιά φωνή, με τέλεια διάβγεια που βλέπει μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο σκοτάδι σου, και σου απευθύνει τις οδηγίες της σημερινής σου αποκάλυψης. Για χρόνια οι μαθητές μου με πίεζαν να γράψω ένα βιβλίο της ζωής για το πώς οι άνθρωποι δημιουργούν ή αποδέχονται την ιστορία τους. Αλλά αρνήθηκα. Δεν θέλω να μιλάω για πάνω κάτω τα ίδια θέματα. Σήμερα όμως που ήρθες εδώ να με επισκεφθείς, θα ανοίξουμε μαζί εκείνο το άγραφο βιβλίο. Αναπνέεις αργά, χαλαρώνεις συνειδητά. Δες την καρδιά σου να συνδέεται με την καρδιά των σοφών προγονίδων που περπάτησαν στην νοτιοανατολική κατεύθυνση για να σε υποστηρίξουν σε αυτό το ταξίδι της επιστροφής σου και να σου αποκαλύψουν ποια πρότυπα, ποια μοντέλα σε συνοδεύουν. Μαζί σου βρίσκομαι εδώ, στον ιερό χώρο της κάθε αποκάλυψης, το ιερό ζώο, η γλάφκα που χάρισα σε αμέτρητους, το δώρο της φώτισης του νου. Διεκδικείς, ανησυχείς, ήσυχος και εσωστρεφής,
Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Αυθόρμητα είναι επιφυλάξεις και δισταγμούς. Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Πρόθυμος να βοηθήσεις άλλους ή εξυπηρετείς πρώτα τις δικές σου ανάγκες? Και αν το κάνεις αυτό, νιώθεις τύψεις και ενοχές ή μια υγιή αυτοαγάπη ή μήπως επιβεβαίωση? Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Με τι είδους άτομα γύρω σου είσαι? Μοιάζεσαι βαθιά, παθιασμένος, σκληρός ή ευαίσθητος, βαρετός, προστατευτικός ή ίσως όλα τα παραπάνω, αναπερίσταση, ή όλα υπερβολικά πολύ ή όλα ελάχιστα? Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Πώς αισθάνεσαι για το σώμα σου και την εμφάνισή σου? Πότε ήταν η τελευταία φορά που θα ήθελες να μην είχες αυτό ή το άλλο σωματικό χαρακτηριστικό? Πότε ήταν η τελευταία φορά που σχολίασες ή περιγέλασες το σώμα του άλλου? Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Ποια είναι η σχέση σου με το χιούμορ? Σοβαρός ή αστείος, ή μήπως υπεροπτικός? Δέχεσαι τις πλάκες? Αυτοσαρκάζεσαι? Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Πρέπει πάντα να κερδίζεις ή σε αφήνει αδιάφορο ο ανταγωνισμός? Δέχεσαι με χαρά να κερδίζουν, να έχουν επιτυχίες οι άλλοι? Πάρε μια βαθιά ανάσα και σκύψε μέσα σου. Σου πιάνει το πρόσωπο και σου απευθύνεται με την απόκοσμη φωνή της. Καθένα σενάριο είναι μοναδικό, ως σχεδιάγραμμα για τη δημιουργία μιας ζωής. Είναι μοναδικό στο ότι οι χαρακτήρες δημιουργούν μια ιστορία, αλλά οι χαρακτήρες δεν είναι η ιστορία. Από τι καθορίζεται η ιστορία, τέλος πάντων? Αυτό που κάποτε έμοιαζε ένας ιδανικός χαρακτήρας, μια συγκεκριμένη πορεία στη ζωή, μπορεί να αξιολογηθεί και πάλι. Οι χαρακτήρες μπορεί να αλλάξουν, να ανακουφιστούν από το άγχος της τελειότητας. Ο χαρακτήρας σου έρχεται σε απορία. Είναι η αποκάλυψη. Για μαζεύει τα φτερά της προς τα πίσω και αφήνει το πρόσωπό σου. Στρέφει το σώμα της πάνω στο βράχο και χάνεται μες στη σχισμή της αποκάλυψης. Ακούς για λίγο μέσα στα αυτιά σου το κρόξιμό της και απορροφάς τη συμπονετική ενέργεια. Κατευθύνεσαι προς την έξοδο της σπηλιάς. Στην νοτιοανατολική κατεύθυνση, όταν ακουστεί το κράξιμο της κουκουβάγιας, ο πιο ηλικιωμένος του σπιτιού ξορκίζει το κακό και λέει: «Το κεφάλι σου να φας». Ναι, αυτό να κάνεις. Διάλυσε το μυαλό σου, την πυκτή συμπαγή λάσπη του χαρακτήρα, και βγαίνεις έξω. Ευχαριστείς, κοιτάς τον ουρανό. Αγαπημένη αγαθότητα,
οδεύω προς την νότια κατεύθυνση. Εδώ οι ήρωες θνητοί προσπαθούμε να σκοτώσουμε τον τερατόμορφο Μινόταυρο. Είχες για λίγο λησμονήσει την θεραπευτική δύναμη του ιερού θηλυκού, τη βοήθεια της Αριάδνης που σου φέρνει ένα σπάγκο, τον μύτο τυλιγμένο πάνω σε ξύλο, για να το ξεδιπλώνεις όσο προχωράς προς τα μέσα και να βοηθηθείς για να μην χαθείς. Εκείνη θα καθίσει στην είσοδο, κρατώντας την άκρη του μύτου και θα σε περιμένει, ενισχύοντας την προσπάθειά σου να καταδυθείς στο άγνωστο. Σου λέει, σήμερα δεν υπάρχουν πολλοί που να μπορούν να επισκεφθούν το λαβύρινθο χωρίς προσωπικό κόστος. Οι στοές του γέμισαν νυχτερίδες. Μπορεί να είναι σε όλους γνωστή η ιστορία του, όμως όσοι τον επισκέπτονται, περιηγητές και εξερευνητές, όσοι διαβάζουν στους τοίχους τις αναρρύθμιτες επιγραφές με τα μηνύματα της μεγάλης μητέρας γης της Κρήτης, βγαίνουν από εδώ αναγεννημένοι, όμως έχοντας αφήσει πίσω τους ένα κομμάτι του εγώ. Με αυτά τα λόγια η Αριάδνη σε προτρέπει να συνεχίσεις και πιο βαθιά στη διαδρομή. Αφήνεις τα συναισθήματά σου και τις αισθήσεις να αναδυθούν. Ο λαβύρινθος δημιουργήθηκε για να περικλεί μέσα του ένα τέρας, μία μνήμη, μία ανάμνηση, ένα τραύμα. Η τύχη είναι συμπαγής. Τα περάσματα μικρά και στενά. Και το μοναδικό μονοπάτι που σε οδηγεί έχει μήκος μεγαλύτερο από 1 χιλιόμετρο. Ο νους χρησιμοποίησε πολύ έξυπνους τρόπους, συμπεριφορές και συνήθειες, που η πιθανότητα διαφυγής από τον λαβύρινθο να είναι πρακτικά μηδενική. Ο λαβύρινθος είναι ένα τεράστιο συγκρότημα, σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όσοι μπαίνουν σε αυτό να νομίζουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Το θέμα δεν είναι ότι ο λαβύρινθος είναι από μόνος του τρομερός. Το θέμα είναι ότι σου φαίνεται αδύνατον να βγεις από αυτόν. Εσύ, χρησιμοποιώντας το μύτο της Αριάδνης, τη βοήθειά της, ξετυλίγεις τα γεγονότα και τις αναμνήσεις που έρχονται τώρα στην επιφάνεια. Κοίτα τις επιγραφές του στίχους και αφέσου σε ό,τι η ψυχή έχει εγγράψει πάνω τους. Περπατάς στον πολύβουο λαβύρινθο των εσωτερικών πεδίων σου. Επίπεδα, δάπεδα συνδεδεμένα με περάσματα και σκάλες και μια σειρά από υπόγειες κρύπτες. Ο κρητικός λαβύρινθος, ένα πολύπλοκο θαύμα που σε καλεί να το ανακαλύψεις. Οι ανθρώπινες εμπειρίες, οι διανοητικές διεργασίες και οι μορφές κρύβονται πίσω από σύμβολα που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και τελικά ξανάρχονται να σε βρουν. Νιώσε την αίσθηση όσων έρχονται στην επιφάνεια, καθώς περπατάς αργά και σταθερά προς τα μπροστά, μέσα στο μοναδικό μονοπάτι. Καθώς βαδίζεις, ένα από τα αρχαία σύμβολα της νότιας κατεύθυνσης, ο δίκοπος Πέλεκης, που αναπαριστά 2 ζευγάρια από κέρατα τάβρου,
βρίσκεται τώρα μπροστά σου. Αυτό το ιερό μικρό τσεκούρι θα σου χρησιμεύσει ως εργαλείο μεταμόρφωσης. Πάρ' το στα χέρια σου. Κοίταξε το. Νιώσε τις θεραπευτικές του ενέργειες. Έχοντας συγκεντρώσει στοιχεία και αισθήσεις στη ζωή σου, βρίσκεις σε αυτό το κλειδί την επίλυση του γρίφου που εμφανίστηκε μπροστά σου ως λαβύρινθος. Κρατάς στα χέρια σου τον τρόπο για να διαλύσεις το παλιό και άχρηστο, βλέποντας ξανά στο εσωτερικό σου. Να συνειδητοποιήσεις τη βαθιά σου ουσία που εμπεριέχει τη λύση. Καθώς συνεχίζεις να περπατάς, αρχίζεις να κόβεις το σκοτάδι, κόβοντας αυλάκια με τον μπέλεκι. Ο δρόμος που ανοίγεις γίνεται με κάθε βήμα φωτεινότερος, ανοίγοντάς σου την πορεία προς το κέντρο. Συνέχισε. Δες. Δεν κρατάς πια το τσεκούρι που είχες πάρει αρχικά στα χέρια. Αυτό τώρα μετατράπηκε σε καθαρό φως, σε φλόγα, φωτιά, ένας πυρσός που φωτίζει τα πάντα γύρω σου. Η επαφή σου με την νότια κατεύθυνση σου προσφέρει ένα διπλό θαύμα. Από τη μία, κόβεις το σκοτάδι της μνήμης που ήρθε σήμερα στην επιφάνεια και το αντικαθιστάς με φως επίγνωσης. Και από την άλλη, διατηρείς στα χέρια σου τον τρόπο να μεταμορφώνεις ανά πάσα στιγμή το δικό σου εσωτερικό σκοτάδι σε πεδίο φωτός. Αναπνέεις την ικανοποίηση αυτής της κατάκτησης, τη στιγμή της επίγνωσης, και ξεκινάς την επιστροφή σου. Μπαίνοντας στο λαβύρινθο και διεισδύοντας όλο και πιο βαθιά στους πολύπλοκους και μπερδεμένους διαδρόμους του, ξετύλιξες το νήμα. Έφτασες στο κέντρο, σκότωσες έναν από τους μηνόταυρους για σήμερα και βρίσκεις διέξοδο. Αυτή είναι η τελειότητα που πέτυχες. Μπήκες με την αγωνία και με τη σύγχυση ενός ανθρώπου και βγαίνεις με το δέος προς το μεγάλο μυστήριο. Συναντάς και πάλι την ήρεμη Αριάδνη, διάφανη σαν το κρυστάλλινο νερό του νότου, και της παραδίδεις τον μύτο. Τον παίρνει στα χέρια της και γυρίζει στη θέση της στον ουρανό. Η Αριάδνη, το ξέρεις, έχει μετατραπεί σε αστερισμό που εύκολα αναγνωρίζεται από το καμπυλωτό του σχήμα που λέγεται μαλλιά της Αριάδνης. Την αποχαιρετάς χωρίς να κοιτάξεις προς τα εκεί και φεύγεις για την νοτιοδυτική κατεύθυνση. Συνδέεσαι με τον θησαυρό που οριοθετεί τα σύνορα μεταξύ των κόσμων. Στην νοτιοδυτική κατεύθυνση η ομορφιά πηγάζει στα ορεινά δύο τόπων μέσα σου, πολύ κοντά σε μέρη παλιά και προγονικά. Φτάνει ως το καταπράσινο πέλαγος, στις απέραντες αμμουδιές του κόλπου που υποδέχεται τις λάσπες όλου μας του κόσμου. Αυτή είναι η στενή οδός, η οδός της αναγνώρισης του θεϊκού. Στέκεσαι με αφετηρία τα βουνά της Αρκαδίας. Από εκεί θα περπατήσεις ως ψυχή πεζοπόρα, το μεγάλο φαράγγι που διασχίζει η Νέδα, το ποτάμι με το γυναικείο όνομα.
για να καταθέσεις στα νερά της τις πιο βαθιές και ανεξιχνίαστες σκιές σου. Μερικά σημεία της διαδρομής έχουν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη δυσκολίας. Μα τι να κάνεις? Αυτό λέγεται ζωή. Πεζοπορία, κολύμπη στα κρύα νερά, διάσχιση στενών σημείων στο ποτάμι, κολύμπη σε σκοτεινή φυσική στοά, ο δρόμος κατηφορικός, το μικρό πέτρινο γεφύρι που οδηγεί προς την απέναντι όχθη, το φυσικό περιβάλλον και τέλος, καταράκτες, εκεί που σχηματίζεται η μικρή μαγευτική λίμνη. Άκου την έδα. Βούτα λοιπόν, άκου την. Με την ησυχία σου δεν με πειράζει αν μείνουμε βρεγμένοι. Αυτοί οι γριουραντοί θα δείξουν το δρόμο. Κλείσε τα μάτια σου και θα σε κάνω να μείνεις εδώ, αγαπημένη, κάτω από τον χήμαρο που πέφτει στο κεφάλι σου. Θα μπορούσαμε να κρυβόμαστε ή να βουτήξουμε πιο μέσα. Αυτή η ατελείωτη βροχή από τον ουρανό, ο καταράκτης, θα μπορούσαμε να κρύβουμε την αγάπη. Όλος ο πόνος ξεπλένεται σιγά σιγά. Και κλείσε τα μάτια, πάρε μια ανάσα, άφησε το να υπάρχει. Αγαπημένη αγαθότητα, όλα όσα χρειάζεσαι είναι εδώ, σε αυτή την καταρακτώδη βροχή. Θα σε κάνω να πεις αγάπη. Θα μπορούσαμε να κρυβόμαστε κάτω από την ροκοντή. Όλα αλλάζουν. Βυθίζεται σιγά σιγά στο τώρα και όλοι το νιώθουν. Κάτω από τον καταράκτη δεν θα μπορούσαμε άλλο να κρυβόμαστε, κάνοντας το υπέροχο, υπέροχο, αγαπημένη αγαθότητα. Τελευταία κατεύθυνση, η δύση, το τέλος που ξαναοδηγεί στην αρχή. Ποια είναι τα σημάδια ότι αφήνουμε στη μονάδα, στην αγαπημένη αγαθότητα? Ποια είναι? Η ζωή, σαν να έχει τώρα μια κάποια απλότητα. Νιώθω συγκεντρωμένος στην ουσία των πραγμάτων. Φαίνεται να γλιστράω μαλακά μέσα από τις περιστάσεις, ανάλαφρος, ζωντάνια, μια λάμψη στο πρόσωπο ακόμα και στα δύσκολα, αβίαστα, με πίστη. Επίλογος. Ακούς. Εκείνη που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αρετές, εκείνη που σπανίζει, εκείνη που όποιον συναντήσει τον ανταμείβει με τα δώρα της, εκείνη που μετατρέπει την εμπειρία σε καινούριο εαυτό, που είναι πανίσχυρη και μεταδοτική, που λαμβάνει από το όλον και επιστρέφει στο όλον, εκείνη που ανταποδίδει χαρά και αγαλίαση, που αναπνέει την ευγνωμοσύνη, που συνεργάζεται με το πνεύμα,
που δεν ηγερά με σχέση εμπιστοσύνης τους ανθρώπους. Εκείνη που είναι ενσυνείδητη, που δεν περιμένει ανταπόκριση και ανταμοιβή, που κάνει την πράξη για χάρη της ίδιας της πράξης, ως αγαθό ή ως προσφορά. Εκείνη που στη μοναξιά της κοιτάζει έναν πίνακα ζωγραφικής, ακούει ένα κομμάτι μουσικής ή διαβάζει ένα ποίημα και επιτρέπει να τα μοιραστεί με άλλους με στοργή και φροντίδα, χωρίς να εισπράξει τίποτα πέρα από τη βαθιά χαρά και την απόλαυση της ίδιας της ποίησης, της μουσικής και της εικόνας. Εκείνη που βγαίνει περίπατο στο βουνό για να προσθέσει με τη χάρη της κάτι στο τοπίο. Εκείνη που είναι απόλαυση στην ίδια την πράξη και όχι σε ό,τι θα βγει ή δεν θα βγει από αυτήν. Εκείνη που βρίσκει και εκφράζει προς τα έξω, προς τον άλλον άνθρωπο, με έναν μοναδικό τρόπο που ταιριάζει μόνο σε εκείνον, αυτό περιμένει με αγωνία να εκδηλωθεί. Εκείνη που δεν αναζητά τον αποδέκτη της. Εκείνη που, όπως και η ποίηση, η γλώσσα και το ύφος και ο τόνος της φωνής, βρίσκει τρόπο για να εκφραστεί και να υπάρξει χωρίς να ζητά ή να προσδοκά τίποτα. Είναι πάντα έτοιμη να δοθεί, χωρίς να υποπτεύεται ότι θα διαψευστεί. Είναι εκείνη η κορυφαία αρετή, η γενναιοδορία, η γενναιόδορη, η συμπονετική, η υψηλή ύπαρξη μέσα σε κάθε επιγής ύπαρξη. Είναι ακατανόητο και ανυπέρβλητο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.